Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στο Μαλεβίζι και συγκεκριμένα στη ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου, γιατί παρότι υπήρξαν οι ευκαιρίες εκείνες προς τους μεγαλοφιλέτες προς τη ΔΕΙΑ να ρυθμίσουν τα χρέη τους, κάποιοι δεν το έκαναν. Φαίνεται ότι το ποτήρι λοιπόν της υπομονής ξεχύλισε και πλέον δρομολογούνται και όλες εκείνες οι νομικές διαδικασίες για την ίσπραξη των οφειλών, οφειλών όμως που αγγίζουν τις πάνω από 5.000 ευρώ. Θα μας τα πει συγκεκριμένα ο κύριος Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, είναι ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Κουγιουμουτζάκη. Είστε αποφασισμένοι να μπει ένα τέλος σε αυτό που λέγεται οφειλέτες, στρατηγικοί μάλλον οφειλέτες, αυτοί που έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα πληρώνουν καθόλου προς τη ΔΕΙΑ. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δεν την αντιμετωπίζει μόνο η ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου, την αντιμετωπίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις τέτοιας εμβέλειας, όπως είναι και η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, όπως και άλλες ΔΕΙΑ παντού. Το πρόβλημα βρίσκεται πράγματι σε κάποιους οφειλέτες, οι οποίοι σταδιακά και στη συνέχεια σε μόνιμη ροή αποφεύγουν το να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου όλα αυτά τα χρόνια, σε οποιαδήποτε ρύθμιση είχε γίνει, έλαβε μέρος, δηλαδή οποιαδήποτε νομική δυνατότητα της δινόταν, είτε με τον 4483 του 17, να αναφέρω τους τελευταίους, είτε με το 4611 του 2019, που έδινε τη δυνατότητα πράγματι όποιος είχε και τη διάθεση να έρθει να κάνει μια ρύθμιση των 100 δόσεων, θα μπορούσε να το κάνει. Και βέβαια και στο παρελθόν, ότι οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση υπήρξε. Όχι, δεν ήταν η ανταπόκριση αυτή η οποία περιμέναμε. Ή αυτή κάποιος που θα ήλπιζε κάποιος να έχει. Και αυτό μας προβλημάτισε ιδιαίτερα, διότι εμφανιζόταν αρκετοί οφειλέτες να ρυθμίζουν τα χρέη τους προκειμένου να αποφύγουν μια διακοπή υδροδότησης, να πληρώνουν μια δόση, να μπαίνουν στη διαδικασία και από εκεί έπειτα να περιμένουν την επόμενη ρύθμιση. Όχι μόνο έχει συμβεί αυτό στην προσπάθεια να δώσουμε τις δυνατότητες σε κάποιον οφειλέτη να έρθει, αλλά κάνοντας και χρήση της τελευταίας νομοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, η ΔΕΙΑ και ο Δήμος Μαλεβιζίου βέβαια που συνηγόρησε σε αυτό, προχώρησε αυτόνομα, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη ρύθμιση, στη δυνατότητα στους οφειλέτες να έρθουν στην επιχείρηση και να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 24 δόσεις με πολύ ελκυστικούς όρους, δηλαδή αν κάποιος κατέβαλε πλήρως ή καταβάλει, γιατί λίγοι το Δεκέμβριο, δώσαμε και παράτηση μέχρι το Δεκέμβριο, να καταβάλει, να θελήσει να εξοφλήσει το χρέος του, τότε θα μπορούσε να εφοφεληθεί το 95% των προσαυξήσεων που είχε όλα αυτά τα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ σοβαρή πρόταση. Και επίσης από εκεί και έπειτα, επιτρέψτε μου, αν κάποιος θα μπορούσε να πάει και μέχρι τις 24 δόσεις, ανάλογα θα έδινε μια προκαταβολή της τάξης του 15% και θα μπορούσε στην πορεία και θα μπορεί στην πορεία μέχρι τον Δεκέμβριο να μπει σε αυτή τη ρύθμιση και να επιλέξει ποσοστά δόσεων με ανάλογες ελαφρύσεις και στους τόκους που έχουν δημιουργήσετε ένα ελκυστικό, ας το πούμε έτσι, ακριβώς, περιβάλλον για να καταφέρει κάποιος να τα απεξέλθει με χρέη τα οποία δεν τα γλιτώνει, θα τον κυνηγάνε. Το προφίλ αυτό των κακοπληρωτών ποιο είναι, κύριε Κουγιουμουτζάκη? Δηλαδή αφορά νοικοκυριά που αδυνατούν να τα απεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες των εποχών? Γιατί το να συσσωρεύεται ένας τόσο μεγάλος αριθμός χρεών, αυτό περιλαμβάνει νομίζω για πολλά χρόνια να μην πληρώνει κάποιος, έτσι. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά να εξηγήσουμε ότι ξεκινώντας να θέτουμε ένα όριο πάνω από τους 5.000, εννοούμε για καταναλωτές που κυρίως έχουν κάποια επαγγελματική ιδιότητα και κάνουν χρήση του νερού το οποίο χρησιμοποιούν για κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Άρα λοιπόν σίγουρα υπάρχει μια σοβαρή συσχέτιση αυτών οι οποίοι έχουν μακροπρόθεσμα αποφύγει την πληρωμή των υποχρεώσεών τους. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι από νοικοκυριά οι οποίοι αδυνατούν πράγματι λόγω των συνθήκων. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε το 8 με 9, ακολούθησε το
θέμα με τον COVID και σε όλο αυτό το διάστημα αρκετοί συμπολίτες μας βρίσκονται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αυτό σίγουρα το λαμβάνουμε υπόψη μας, το έχουμε λάβει υπόψη μας, γι' αυτό και τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει είναι στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας που μπορεί να δείξει μια επιχείρηση ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως είναι η ΔΕΙΑ. Το ποσό των οφειλών αυτή τη στιγμή προς τη ΔΕΙΑ, Μαλεβιζίου, αθρηστικά εννοώ, σε τι ύψος ανέρχεται και τι μεγέθος οικονομικός βραχνάς είναι, διότι η ΔΕΙΑ, όχι μόνο η δική σας, όλες οι ΔΕΙΑ έχουν αντιμετωπίσουν και το οξύ πρόβλημα του ενεργειακού κόστους, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς μπορώ να σας δώσω μία τάξη μεγέθους με μεγάλη ακρίβεια, αν θέλετε, απαριθμώντας από το 2020 έως σήμερα, ότι έχουμε ξεκινήσει, είμαστε περίπου στα 4.300.000 το 20 και έχουμε φτάσει στα 4.700.000. Αυτό το ποσό ανεβαίνει και κυμαίνεται γύρω σε αυτά τα πλαίσια, που σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να το συγκεκριμενοποιήσουμε και να έχουμε πλέον καλύτερες προοπτικές για αυτούς οι οποίοι πράγματι πληρώνουν. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουμε επιτρέψει το να αυξάνεται αλόγιστα κάθε μέρα αυτή η αν θέλετε, μη διάθεση καταβολής των οφειλωμένων προς την επιχείρηση. Γιατί, όπως ξέρετε, η επιχείρηση είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Σωστά. Οι εισπράξεις είναι αυτές που καθορίζουν και τα έργα τα οποία θα κάνει και η παροχή υπηρεσιών, η οποία θα επιστρέψει και στο δημόσιο. 4 εκατομμύρια είναι ένα ποσό μεγάλο. Μεγάλο δραχνάς και γι' αυτό πλέον και με την δυστυχώς, να το πούμε και έτσι, ή με την αρμοδιότητα που μας δίδει και ο νόμος, είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να διασφαλίζουμε τον τρόπο διάθεσης των εξόδων όπου ελεγχόμαστε γι' αυτό, αλλά ελεγχόμαστε και για τον τρόπο που διασφαλίζουμε και τα έσοδα για την επιχείρηση. Οπότε αναγκαστικά πια καταφύγαμε και στην διαδικασία των αγωγών, ξεκινώντας από ένα βασικό σημείο αναφοράς, τα 5.000 ευρώ. Θεωρώ ότι στην πορεία πιθανό να προχωρήσουμε και από τις 2.000 έως τις 5, γιατί στην ουσία έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος από 5.000 ευρώ. Άρα θα πάτε κλιμακωτά, κύριε Κουβουμιτζάκη, έτσι. Ναι, κλιμακωτά. Να πάμε λίγο και στο σχεδιασμό έργων της ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου και κυρίως να επικεντρωθούμε λίγο και στο κομμάτι της αφαλάτωσης, της αξιοποίησης των νερών του Αλμυρού ποταμού, για τα οποία έχει γίνει τεράστια συζήτηση όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαρίστω. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την λογική στόχευσης της ΔΕΙΑ που είχε να αντιμετωπίσει όταν δημιουργήθηκε αυξημένες ανάγκες, έλλειψη ποιοτικού πόσιμου νερού, ιδιαίτερα στον πρώην Δήμο Μαλεβιζίου, που έπρεπε να βρει τις λύσεις για αυτό το πράγμα. Υπήρχε ο σχεδιασμός για να υπάρξει μια μονάδα αφαλάτωσης και να αξιοποιηθούν τα νερά του Αλμυρού. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η πρόταση και αυτή η προσέγγιση δεν έγινε άμεσα και εύκολα αποδεκτή. Προσπάθησε με μεγάλες, από διαθέσεις θετικές να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία προς αυτή την κατεύθυνση που είχε σταθερά αποτελέσματα, αλλά είχε δεχτεί πολεμική. Ναι, δεν τα καταφέραμε σε πρώτο χρόνο. Ταυτόχρονα όμως στηρίχθηκε πάρα πολύ στην σκέψη ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να διασφαλίσουμε ότι θα μειώναμε στο ελάχιστο τις διαρροές από τα δίκτυά μας. Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει ένας συνολικός εξυγχρονισμός των τρόπων προσέγγισης για την αξιοποίηση των πηγών, δηλαδή των γεωτρήσεων, των δικτύων της διανομής. Και έτσι ξεκινήσαμε στο κομμάτι της, από τις πρώτες, μπορώ να πω, ΔΕΙΑ στην Κρήτη, που εφάρμοσε τον τηλέλεγχο τηλεχειρισμό. Το 2013 υπογράψαμε την πρώτη σύμβαση για 1.800.000 για την περιοχή του τότε Δήμου Γαζίου, με την ενσωμάτωση και του Κρουσόνα και της Τηλίσου το 2020, οριμάζοντας τη μελέτη
Εμπλακήκαμε και στην. Το δίκτυο ήταν εξίσου τρίπιο και στο Δήμο Μαλεβιζίου, στον πρώην Δήμο Μαλεβιζίου, όπως και στο Ηράκλειο, που φτάνει το 50% είναι οι απολύσεις. Ναι. Ήταν το ίδιο τρίπιο. Ήταν παντού. Ναι, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Uh-huh. Ξεκινήσαμε λοιπόν και για το Δήμο Κρουσόνα και τη Λύσου, όπου και εκεί πλέον σήμερα παραλάβαμε πριν από λίγες μέρες τον τηλέελεγχο και τον τηλεχειρισμό, τον έλεγχο δηλαδή των γεωτρήσεων και των αντιλιοστασίων μας και των δικτύων μας και στις δύο αυτές περιοχές. Και βέβαια το 2021 έγινε το τελευταίο βήμα ως προς αφορά αυτό το κομμάτι, όπου επιχορηγηθήκαμε με 2.700.000 για την τοποθέτηση 11.400 υδρομέτρων, όπου είναι τα λεγόμενα έξυπνα υδρόμετρα. Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία του νερού από τη στιγμή που το αντλούμε έως τη στιγμή που θα το διαθέσουμε στον καταναλωτή. Yeah. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε τις ενδείξεις που υπάρχει ένα πρόβλημα και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το θέμα, διότι παραμένει το προβληματικό δίκτυο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα πολλά προγράμματα που να επιδοτούν δίκτυα ύδρευσης. Έτσι, έχουμε ετοιμάσει μελέτες και οριμάζουμε μελέτες προκειμένου να ολοκληρωθεί και να είμαστε έτοιμοι να ολοκληρωθούν οι αντικαταστάσεις των δικτύων, για να λέμε, συζητάμε ότι βρισκόμαστε στο όριο του 18 με 15% απολειών, που θεωρείται πολύ μεγάλο επίτευγμα. Mm-hmm. Πρέπει όμως να πούμε ότι το 40% και το 50% το έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας και βρισκόμαστε πλέον στη ζώνη κάτω του 30-28%. Uh-huh. Με συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Uh-huh. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουγιουμτζάκη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.